Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13% και στην ενέργεια από το 13% που βρίσκεται σήμερα στο υπερεκπτωτικό 6%, αλλά και 13η σύνταξη, ανακοίνωσε για το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας. Για το 2020, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και ριζική μείωση για υψηλότερα εισοδήματα. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους έως 25 ετών στις επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% για εργοδότη και για εργαζόμενο. Και επιδότηση για νέους έως 29 ετών 25% για συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Με προβληματισμό τώρα για τις επιπτώσεις των χθεσινών κυβερνητικών εξαγγελιών στην εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019, αλλά και για τις αβεβαιότητες που πιθανότατα θα προκαλέσει στις αγορές η ανακριβής κυβερνητική αναφορά για κάλυψη μελλοντικών δημοσιονομικών στόχων με διαθέσιμα παρελθόντων ετών, προσέρχονται σήμερα το πρωί οι θεσμοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι θεσμοί δεν είχαν ενημερωθεί αναλυτικά για τις χθεσινές κυβερνητικές ανακοινώσεις και θέλουν να εξακριβώσουν εάν τα εξαγγελθέντα μέτρα έχουν το δημοσιονομικό αντίκτυπο που υποστηρίζει η κυβέρνηση. Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο των προσφορών για το νέο 7ετές ομόλογο ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Πηγή με γνώση των διαδικασιών αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές καθυστέρησαν τη νέα έκδοση επειδή αναμενόταν διόρθωση της απόδοσης μετά την σημαντική αποκλιμάκωση τον τελευταίο μήνα. Η διόρθωση αυτή όμως δεν ήρθε, με την απόδοση του δεκαετούς να παραμένει κοντά στα χαμηλά Απριλίου. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 754,71 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,56%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.